και των σχέσεων εργοδοτών και εργαζομένων, διαμορφώθηκαν στη Γερμανία του Bismarck και η πρώτη νομοθεσία ξεκίνησε από το 1880. Βέβαια, δεν μπορούμε να μιλάμε για ένα κοινωνικό κράτος, το οποίο στην ουσία, για να είμαστε απόλυτα ακριβείς από πλευράς ιστορικής και πολιτικής, δημιουργήθηκε μετά τον Πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο και ως απάντηση του κράτους στις ανάγκες που υπήρχαν ιδίως για τους πληθυσμούς και τους πολίτες της εποχής εκείνης, εξαιτίας της κατάστασης που είχε δημιουργηθεί μετά τον Πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο. Γιατί πολλές φορές σκεφτόμαστε τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο. Αξίζει τον κόπο όμως να δει κανείς τι συνέβη και μετά τον Πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο από πλευράς συμφορών για τον απλό πολίτη, από πλευράς προβλημάτων, πέρα από τους νεκρούς, πέρα από τα ενγέννη θύματα και τους τραυματίες δηλαδή. Μπορεί να δει κανείς ότι η φτώχεια και τα προβλήματα της εποχής ήταν και για την εποχή μας ακόμα πρωτότυπη. Τότε ξεκινάει η δημιουργία του κοινωνικού κράτους, κυρίως πάλι μέσα από τη Γερμανία και μέσα από διατάξεις που υπήρχαν σε συνταγματικό επίπεδο. Στο Σύνταγμα της Βαϊμάρης το 1919. Να κοιτάξει κανείς, είναι πρωτοποριακό το Σύνταγμα. Βεβαίως υπήρχε και το Εκλογικό Σύνταγμα του 1934 της εποχής, το οποίο είχε και αυτό κάποιες διατάξεις. Αλλά πάντως κορονίδα υπήρξε το Σύνταγμα της Βαϊμάρης του 1919. Μην φανταστούμε ότι οι διατάξεις του Συντάγματος Νομοθετική που αφορούσαν το κοινωνικό κράτος ήταν πλήρεις διατάξεις, πλήρεις κανόνες δικαίου, αυτό που θα λέγαμε με σύγχρονους νομικούς όρους, λέγες perfect. Στην ουσία, όπως απέδειξε άλλωστε και η νομολογία των γερμανικών δικαστήριων της εποχής, αυτή η ρύθμιση του Συντάγματος, ορθότερα η διατάξη του Συντάγματος της Βαϊμάρης του 1919, ήταν διατάξεις οι οποίες είχαν προγραμματικό χαρακτήρα. Ήταν που ξεκινάει άλλωστε και η όλη θεωρητική αναζήτηση σχετικά με το ποιοι είναι πλήρες κανόνες δικαίου και ποιες είναι οι προγραμματικές διατάξεις. Γιατί τότε υπήρχε η θεωρία και πράγματι ίσχυε ότι τα συντάγματα μπορούν να έχουν και προγραμματικές διατάξεις, κάτι το οποίο σήμερα δεν είναι νοητό όπως όλοι γνωρίζουμε μετά την εξέλιξη της συνταγματικής πορείας στην Ευρώπη και όχι μόνο. Παρ' όλα αυτά, ήταν μια αρχή. Μια αρχή η οποία είχε συνέχεια και σε άλλα κράτη. Ας μην ξεχνάμε ότι είχε επηρεαστεί και η ελληνική συνταγματική πορεία από το Σύνταγμα της Βαϊμάρης. Το Σύνταγμα του 1927 είναι αυτό το πορεακό σύνταγμα, σε έναν περιπαγόμενο ουσιαστικά. Είναι γνωστό ότι περιείχε διατάξει, δεν ήταν επηρεασμένε από το κοινωνικό θέμα τη εποχή. Η ουσία όμως είναι ότι το κοινωνικό κράτος αρχίζει από το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο και μετά. Ήταν ο εφιάλτης του Δεύτερου Παγκόσμιου Πολέμου τα προβλήματα, οι στάχτες του Δεύτερου Παγκόσμιου Πολέμου που γέννησαν την ανάγκη δημιουργίας ενός πραγματικού κοινωνικού κράτους. Υπηρεσιών δηλαδή ενός κράτους, οι οποίες έχουν ως στόχο όχι να επιτρέψουν στον πολίτη απλώς να ασκεί την ελευθερία του σε καθημερινή βάση, αλλά οι υπηρεσίες οι οποίες έχουν ως στόχο να στηρίξουν τον πολίτη σε κοινωνικό και οικονομικό επίπεδο, έτσι ώστε να μπορεί να ασκήσει και τις ατομικές ελευθερίες. Γιατί η απλή άσκηση των ατομικών ελευθεριών είναι μια φενάκι, αν δούμε ότι εφόσον οι άνθρωποι δεν ξεκινούν από ίδια αφεντηρία, τότε από εκεί και πέρα δεν είναι νοητή άσκηση της ελευθερίας. Θυμάμαι την περίφημη έκφραση του Ανατόλ Φρόνς σε αυτό το συγκλονιστικό βιβλίο του Λελί Ρούζ, ο οποίος έλεγε ότι για ορισμένους η ισότητα σημαίνει στη Γαλλία, παραδείγματος χάρη και στο Παρίσι, να μπορούν να κινούνται εξίσου όλοι κατά τις γέφυρες του συμβάντων. Δεν είναι αυτή η αρχή της ισότητας. Δεν είναι αυτή η άσκηση της ελευθερίας. Για να υπάρχει πραγματική άσκηση της ελευθερίας, πρέπει να υπάρχει ισότητα στην ατελειβία. Ισότητα σε ό,τι αφορά τη στάθμη από την οποία ξεκινάει κάποιος για να ασκήσει τα δικαιώματα. Αλλιώς δεν μπορεί να τα ασκήσει. Αυτός είναι ο ρόλος του κοινωνικού κράτους. Να στηρίξει τον πολίτη, ώστε να μην υπάρχει ρήξη του κοινωνικού ιστού, να μειωθούν οι ανισότητες και να μπορεί ο πολίτης να ασκήσει την ελευθερία του για να υπερασπιστεί την αξία του και να αναπτύξει ελεύθερη προσωπικότητά του. Αυτή είναι η πεντουσία του κοινωνικού κράτους.
Μέσα από αυτή τη ιδεολογία δημιουργήθηκε το κοινωνικό κράτος, το οποίο κόντρα σε ό,τι πιστεύουν πολλοί. Το κοινωνικό κράτος είναι απολύτως σύμφωνο με το φιλελεύθερο δημοκρατικό κράτος, με τη φιλελεύθερη αντιπροσωπευτική δημοκρατία. Γιατί ένα πραγματικά φιλελεύθερο κράτος δεν μπορεί να εξαντλείται στο να εγγυάται στον πολίτη του τη δυνατότητα να ασκεί ελεύθερα τα δικαιώματά του. Πρέπει να του παρέχει τη δυνατότητα να σταθεί ελευθερία των δικαιωμάτων να είναι ουσιαστική. Έτσι ρίχθηκε πάλι από τη Γερμανία. Ήταν πάρα πολύ σημαντικές οι διατάξεις και παραμένουν. Και ως αρχή ακόμα λέγεται ως παράδειγμα και πάλι του Γερμανικού Συντάγματος της Grundordnung του Ιδιώτου Νόμου της Πόλης το 1949, που ξέρουμε πολύ καλά ότι στα άρθρα 20 παράγραφες 1 και 28 παράγραφες 1 διαμορφώνουν το κοινωνικό κράτος συνταγματικού επίπεδου. Είναι χαρακτηριστικό ότι οι διατάξεις αυτές ορίζουν ότι το γερμανικό ομοσπονδιακό κράτος είναι κοινωνικό κράτος και μάλιστα κοινωνικό κράτος δικαίου. Πέρα από αυτό, η νομοθεσία στη Γερμανία διαμόρφωσε επιμέρους κοινωνικά δικαιώματα. Διαχύθηκε μετά όλη αυτή, ιδίως στον χώρο της Δυτικής Ευρώπης, διαχύθηκε όλη αυτή η νοοτροπία του κοινωνικού κράτους, διαχύθηκε επίσης όλη αυτή η νοοτροπία των κοινωνικών δικαιωμάτων και φτάσαμε πλέον σε πολλά συντάγματα στην πορεία, τα οποία έχουν διατάξει των κοινωνικών δικαιωμάτων και σε μια πλειάδα διατάξεων σε κάθε εσωτερική νομική τάξη που διαμορφώνει κοινωνικά δικαιώματα, όλο ένα και περισσότερα στην πορεία. Έτσι ακριβώς φτάσαμε να υπάρχει αυτό το πλαίσιο ενός κοινωνικού κράτους, το οποίο στην πορεία πήρε και διαστάσεις από πλευράς διεθνούς και ευρωπαϊκού δικαίου. Δεν ήταν μόνο τα συντάγματα, δεν ήταν μόνο οι εσωτερικές ενόπλες τάξεις. Ήταν πλέον, και όσο δημιουργείται η Ευρωπαϊκή Ένωση, η ίδια η Ευρωπαϊκή Ένωση τάξη του Ευρωπαϊκού Διευθυντημένου, που διαμόρφωσε αντίστοιχο καθεστώς. Μην ξεχνάμε ότι πλειάδα διατάξεων των δύο βασικών συνθήκων, της Συνθήκης της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Συνθήκης Λειτουργίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης, περιέχουν διατάξεις περί κοινωνικού κράτους και περί κοινωνικών δικαιωμάτων, αλλά πολύ περισσότερο είναι ο Χάρτης των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ο οποίος πραγματικά εμπεριέχει μια σειρά από κοινωνικά δικαιώματα τα οποία κατοχυρώνει και τα κατοχυρώνει φυσικά μόνο στον νομικό πρόσωπο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αλλά ως οδηγός και για τα κράτη-μέλη λόγω της εφαρμογής του Ευρωπαϊκού Κεκτημένου. Επιπλέον, συναντήσαμε την ίδια αντίδραση της Επίτροπης Συμβουλίου της Ευρώπης. Έχουμε στο Συμβουλίο της Ευρώπης τον Χάρτη των Κοινωνικών Δικαιωμάτων, που περιγράφει σειρά κοινωνικών δικαιωμάτων, τα οποία και πάλι αφορούν τα κράτη-μέλη του Συμβουλίου της Ευρώπης. Εδώ οφείλω να τονίσω βεβαίως ότι είναι πολύ λιγότερη η κανονιστική εμβέλεια των δικαιωμάτων και της κατακίνησης των δικαιωμάτων σε επίπεδο Συμβουλίου της Ευρώπης από ό,τι σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης, δοθέτως ότι ο Ευρωπαϊκός Κοινωνικός Χάρτης εν πωλής, κύριοι συνάδελφοι, είναι lex imperfecta ή εν πάση περιπτώσει είναι lex minus quam perfecta. Δυστυχώς δεν υπάρχουν αντίστοιχοι κοινωνικοί μηχανισμοί. Αν δείτε τους κοινωνικούς μηχανισμούς σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης για τα κοινωνικά δικαιώματα, είναι οι δικαστικές αρχές, είναι πολύ σημαντικές. Αντιθέτως, εκεί δεν υπάρχει αντίστοιχη αρμοδιότητα σε επίπεδο κοινωνικό του δικαστηρίου του Στασμού. Και έτσι θα καταλήξω με μια αίτηση, γιατί είναι πολύ επίκαιρο το ζήτημα σήμερα. Όπως επίσης υπάρχει πάλι σε επίπεδο διεθνού δικαίου πέρα του Συμβουλίου της Ευρώπης, το σύμφωνο για τα οικονομικά, κοινωνικά και πολιτιστικά δικαιώματα του Οργανισμού Ενωμένων Εθνών του 1976. Δυστυχώς, άλλη μια μορφή, λέξη υπερφέκτα ή λέξη μήνους πάνω υπερφέκτα, γιατί και εκεί δεν έχουμε αντίστοιχους τους κοινωνικούς μηχανισμούς. Εν πάση περιπτώσει, μετά το δεύτερο παγκόσμιο πόλεμο πρέπει να διαμορφώνεται. Ένα κοινωνικό κράτος ως κορονίδα του ίδιου του κράτους, της δημοκρατίας μας, του πολιτισμού μας, μέσα από τα συντάγματα, μέσα από επιμέρους διατάξεις στις ένωμες τάξεις εις εκτέλεση των συντάγματων και σε διεθνές επίπεδο και ευρωπαϊκό, σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης, Συμβουλίου της Ευρώπης, του οποίου σήμερα έχουμε την Προεδρία ως Ελλάδα, και βεβαίως από εκεί και πέρα σε επίπεδο Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών, παρά τις επιφυλάξεις που είναι διεθνώς προηγουμένως ως προς την κανονιστική ισχύ των σύγχρονων διατάξεων. Γιατί συνέβη αυτό? Εν πωλής, γιατί αυτή ήταν η ιδεολογία, να το πω έτσι, και ευτυχώς, της αντιπροσωπευτικής δημοκρατίας, της φιλελεύθερης αντιπροσωπευτικής δημοκρατίας στην εποχή εκείνη, η οποία πρέσβευε και πάλι ορθώς το ριζοσπαστικό φιλελευθερισμό με κοινωνικό πρόσωπο, που είναι η περιτουσία
του φιλελευθερισμού και είναι, αν θέλετε, το πολίτευμα εκείνο ή το κράτος εκείνο που είναι πλήρως σύμφωνο με την ουσία του υγιούς καπιταλισμού. Γιατί ο υγιής καπιταλισμός σημαίνει οικονομική ελευθερία, αλλά ταυτόχρονα στήριξη των ανθρώπων για να ασκήσουν τα δικαιώματά τους υπό καθεστώς οικονομικής ελευθερίας. Και εσύ ξεχνάμε και κάτι άλλο. Αυτή η στάση της Δύσης και της Ευρώπης στην Αμερική ήταν και μια αντίδραση απέναντι στο πρότυπο των κομμουνιστικών καθεστώτων, τα οποία είχαν ως βάση την Σοβιετική Ένωση της εποχής. Ποια ήταν η περιουσία της ιδεολογίας του κομμουνισμού της Σοβιετικής Ένωσης, η κοινωνική ευαισθησία, το κοινωνικό πλάθος. Αυτή ήταν πραγματικά η βάση πάνω στην οποία χτιζόταν το Σοβιετικό καθεστώς και οι δορυφόροι του. Τι είχαν από στη Δύση, μπορεί να έχουμε λιγότερες ελευθερίες σε επίπεδο ατομικών ελευθεριών, αλλά εμείς έχουμε ένα κοινωνικό κράτος. Στην ουσία υπήρχε μια προσπάθεια, ας το πω έτσι, μονοπόλησης της κοινωνικής ευαισθησίας από πλευράς των κομμουνιστικών καθεστώτων της εποχής. Ορθώς διέβλεψε η Δύση ότι έπρεπε να δώσει απάντηση σε αυτό το ανακριβέ στοιχείο, γιατί σε καμία περίπτωση δεν μπορεί να πει κανείς και το απέδειξε η ιστορία στην πορεία ότι η κοινωνική ευαισθησία είναι το μονοπόλιο των κομμουνιστικών ή αν θέλετε και των αμυγός σοσιαλιστικών καθεστώτων. Η κοινωνική ευαισθησία είναι κατεξοχήν μέλημα της φιλελεύθερης της δημοκρατίας, αν θέλουμε να δούμε τα πράγματα στην ουσία. Γι' αυτό και η απάντηση ήταν η δημιουργία ενός ισχυρού κοινωνικού κράτους. Το οποίο μάλιστα όσο τα κρίματα που δίνονταν σε αυτό ήταν περισσότερα, τόσο έγινε την υπεροχή του απέναντι στη Σοβιετική Ένωση και στα σοβιετικά καθεστώτα της εποχής, τα κομμουνιστικά καθεστώτα της εποχής, τα οποία επειδή τα κρίματα που είχαν πια δεν υπάρχουν γι' αυτό, άρχισαν να κάνουν έδαφος και σε επίπεδο άσκησης κοινωνικών δικαιωμάτων. Η Δύση δηλαδή την εποχή εκείνη και η Δυτική Ευρώπη σε επίπεδο κοινωνικών δικαιωμάτων είχε να δείξει περισσότερα επιτεύγματα από ό,τι τα καθεστώτα της κομμουνιστικής τα κομμουνιστικά καθεστώτα της εποχής. Έτσι φτάσαμε μέχρι την πτώση του τύπου του Βερολίνου. Μια αλλαγή άνοδος του κοινωνικού κράτους. Πρώτου Παγκοσμίου Πολέμου, ουσιαστικά μετά και ιδίως μετά τον Δεύτερο Παγκοσμίο Πόλεμο, και σε ιστορικό επίπεδο και σε ευρωπαϊκό επίπεδο και σε διεθνές επίπεδο, μια πραγματικά ουσιαστική στήριξη του πραγματικού φιλελευθερισμού και στην ουσία μια ισχυρή απάντηση απέναντι στην τάξη ορισμένων να πιστεύουν ότι υπήρχε μόνο πώληση της κοινωνικής ευαισθησίας και της κοινωνικής δικαιοσύνης εκ μέρους των κομμουνιστικών καθεστώτων. Και ξαφνικά αρχίζει η πτώση. Δεν καταλάβαμε στην αρχή, γιατί θεωρήσαμε ότι ήταν κάτι το απόλυτα φυσιολογικό, ή αν θέλετε, ήταν μια απορία η οποία ήταν αναμενόμενη. Και εδώ είναι το μεγάλο λάθος. Πέφτει ο πύργος του Καρολίνου, πέφτει γενικότερα ο κομμουνισμός όπου είχε επικρατήσει, κάνετε διαπαρτός ακόμα και η δυνατότητα αναβίωσής του. Πώς και σήμερα πιστεύει κανείς σοβαρά ότι είναι νοητή μια αναβίωση αυτού του κλείδου για την εποχή. Ήταν μια πικρή εμπειρία ο κομμουνισμός της εποχής και παραμένει μια πικρή εμπειρία ακόμα. Και τότε αρχίζει να επικρατεί την παράξενη αντίγνωση για το τέλος όχι της ιστορίας. Άλλοι θα το κατηγόρησαν για να μιλήσει για το τέλος της ιστορίας. Ο Φουκουγιάμα ουσιαστικά μίλησε από σχόλια που ξέρετε και τι ξέρετε των συνεργών σε αυτό το συνέδριο. Μίλησε για το τέλος των ιδεολογιών, για την επιβράβευση της αντιδιολογίας της αντιπροσωπικής δημοκρατίας. Υπό διάφορες εποχές. Πάντως, αυτή η ιδεολογία που είχε επικρατήσει. Και από εκεί και πέρα δεν υπήρχε αντίπαλο τρέξο. Να που υπάρχει. Να που υπάρχει όταν η αντιπροσωπική δημοκρατία αφήνεται να χάσει θεμελιώδεις πυρώνες που πραγματώνουν την ουσία της. Και ένας από τους πυρώνες αυτούς είναι το κοινωνικό κράτος και οι υπηρεσίες του. Εντάξει, λοιπόν, η πτώση. Και μέσα από την έλλειψη αντιπάντων δεν είχε να επιδείξει λύση από τότε τίποτε σε κανέναν, γιατί δεν υπήρχε αυτό το αντίπαλο δέος που να δείχνει περισσότερη κοινωνική ευαισθησία. Το αντίθετο θα λύσει ένας. Επικράτησε από τότε πολύ περισσότερο η ακραία μορφή νεοφιλελευθερισμού. Γιατί ο νεοφιλελευθερισμός είναι μια εκδοχή του φιλελευθερισμού. Αυτό που είναι αντίθετο με την ουσία του φιλελευθερισμού, του νήσου φιλελευθερισμού, είναι οι ακραίες απολύξεις, οι οποίες ξεκίνησαν από το σχολείο του Σικάγο και οι οποίοι πίστεψαν σε μια ελευθερία λειτουργίας της οικονομίας, η οποία οδηγεί στην πλήρη απορρίθμιση
των αρμοδιοτήτων του κράτους, σχετικά με το κοινωνικό και οικονομικό κίνημα. Τότε επίστεψαν κάποιοι ότι έπρεπε να υπάρξει πλήρης απουσία κρατικής παρέμβασης. Το κράτος μπορεί να τα καταφέρει καλύτερα, συγγνώμη, η οικονομία μπορεί να τα καταφέρει καλύτερα αυτοεκμεσόμενη από οποιαδήποτε παρέμβαση του κράτους. Μην ξεχνάμε ότι μία από τις φράσεις που στήριζε όλο το υποδόμα της σχολής του Σικάγο είναι αν αφήναμε το κράτος να διαχειριστεί τη Σαχάρα, σε 5 χρόνια η Σαχάρα θα είχε ανάγκη από άλλο. Αυτή ήταν, όπως είναι γνωστό, η φράση που είχε επικρατήσει. Αυτή η ακραία μορφή του φιλελευθερισμού, με την πλήρη δυνατότητα ρύθμισης της αγοράς, η έλλειψη αντίπαλου δέους, άρχισαν πλέον να δημιουργούν τις προϋποθέσεις, ούτε να πιστεύουμε, ότι χρήματα πήγαιναν στο κοινωνικό κράτος. Έπρεπε να δοθούν για την οικονομική ανάπτυξη. Αμυγός για την οικονομική ανάπτυξη. Και ότι ένα κοινωνικό κράτος δεν ήταν τόσο πια αναγκαίο. Σε αυτό συνέτεινε, πρέπει να το πω, και ο τρόπος με τον οποίο δομήθηκε η Ευρωζώνη. Γιατί κυρίες και κύριοι, και πάλι ξέρω σε ποιος αμυγή, η ευαισθησία της Ευρώπης, οι αξίες της Ευρώπης, άλλη λάμψη είχαν πριν από τη δημιουργία της Ευρωζώνης και άλλη μετά. Άλλη μετά, διότι πλέον δόθηκε πλήρης έμφαση όχι στην οικονομική πολιτική. Μακάρι να είχε δοθεί έμφαση που έπρεπε στην οικονομική πολιτική. Μακάρι να είχαμε μια κοινή οικονομική πολιτική. Μακάρι να αποκτήσουμε μια κοινή οικονομική πολιτική. Αυτό το οποίο δεν έχουμε καταλάβει από τις ουσίες στην Ευρώπη, έχουμε ή προσπαθούμε να έχουμε απλώς μια κοινή νομισματική πολιτική. Ούτε οικονομικές πολιτικές έχουμε, ούτε κοινωνικές πολιτικές έχουμε. Αποτέλεσμα να υπάρχει αυτό που συχνά λέω, μια επικυριαρχία του οικονομικού επί του θεσμικού. Στην πραγματικότητα δηλαδή η λειτουργία του κράτους σήμερα γίνεται με βάση τους κανόνες της οικονομίας, πολλοί από τους οποίους δεν έχουν καμία δημοκρατική νομιμοποίηση. Θα σας ρωτήσω όλους και θα το δείτε. Ο τρόπος με τον οποίο γίνεται η αξιολόγηση των οικονομιών, ακόμα και εντός Ευρωζώνης. Τι κανόνες είναι, ποιος διαμορφώνει. Μπορεί να πει κανείς ότι δεν είναι και αξιολόγηση. Διαμορφώνουν τους κανόνες αξιολόγησης των οικονομιών. Πώς είναι τους κανόνες, τι. Ποιο του είπα του κανόνε. Ποιο του διαμόρφωσε. Ποια δημοκρατική νομιμοποίηση έχουν. Βλέπει κανεί εδώ δηλαδή την επικυριαρχία του οικονομικού επιθεσμού. Βλέπει πλέον μετά ότι δόθηκε μεγάλη έμφαση στο οικονομικό και ιδίω στο νομισματικό πεδίο με αποτέλεσμα ολένα και λιγότερη πόρη να πηγαίνουν προ το κοινωνικό κράτο. Και άρχισε η ραγδαία πτώση. Ραγδαία πτώση του και σε επίπεδο υπηρεσιών, που λένε και λιγότερε, αλλά και σε επίπεδο ποιότητας των υπηρεσιών που παρέχει το κοινωνικό κράτος. Στην ουσία, το κοινωνικό κράτος γίνεται άθλημα. Αυτό που ξέραμε κάποτε, στην ουσία, μένει μια καλή, αλλά πονεμένη ανάγνωση πίσω μας. Μου θυμίζει μια ιστορία, την περίφημη ρίση ενός Βενεδικτίνου μοναχού του 12ου αιώνα, ο Μπερνάρ ντε Κλουνί, στο De Contente του Μούντι, είχε πει μεταξύ άλλων γνωστών που μάζευε την εποχή εκείνη, και το περίφημο γνωμικό στα λατινικά γραμμένα δεν είναι ρωμαϊκό, είναι τη μεσαιωνική εποχή. Είχε πει Stat Rosa Pristina Nomina. Nomina Nunda Tenemos. Έμενε από το χθεσινό ρόδο μόνο το όνομα. Κρατάμε μόνο και να ονόμα. Αυτό που 11 αιώνες πριν ο Απόστολος Παύλος, την πρώτη προς Κορινθίους επιστολή του, είχε πει με άλλο τρόπο. Για άλλα πράγματα. Αλλά ταιριάζουν εδώ. Όταν είχε πει «Videmus nunc per speculum et in enigma» ή, στη μετάφραση των εβδομήματα, όπως είναι γνωστό, η ρίση «Βλέπομαι γάρ άρτη διεσόπτρου εν enigma». Αυτή είναι η στάση μας σήμερα, απέναντι στο κοινωνικό κράτος. Είτε θέλουμε είτε όχι, αυτή είναι η πικρή πραγματικότητα. Και το βλέπουμε σε δύο διαφορετικά επίπεδα. Το βλέπουμε πριν απ' όλα σε αυτό που θα λέγαμε κοινωνικό και κλεισμένο. Παρατηρήστε ότι η μεγάλη ακριβώς σημασία των δικαιωμάτων έγινε στο ότι, κατά την ομολογία των δικαστηρίων, όταν διαμορφώνεται ένα επίπεδο άσκηση ενός δικαιώματος, τότε το να κρατήσουμε αυτό το επίπεδο σταθερό και να μην πέσουμε κάτω από αυτό δημιουργεί ένα είδος κεκτημένο. Δεν υπάρχει όλα τα δικαιώματα, να είμαστε σαφείς. Στην ουσία, αυτό έχει διαμορφωθεί κυρίως και ευτυχώς λόγω της κλιματικής αλλαγής για τα ζητήματα του περιβάλλοντος.
Ξέρετε, τα δικαιώματα που αφορούν την προστασία του περιβάλλοντος γενικότερα έχουν τη δυνατότητα να ασκούνται υποκαθεστώς και εκτιμένου. Δηλαδή, όπως γνωρίζουμε και ιδίως μετά τη συνθήκη του Ρίου, είναι γνωστό ότι σε κάθε περίπτωση, όταν διαμορφωθεί ένα επίπεδο προστασίας του περιβάλλοντος, δεν μπορούμε να πάμε κάτω από αυτό. Υπάρχει μια παράβαση από την περίπτωση και το σταματάμε και το κάνουμε διεθνώ και εκεί. Το όπτιμο θα ήταν να έχουμε φτάσει σε ένα επίπεδο αντίστοιχου κοινωνικού κεκτημένου. Δηλαδή, όταν επιτυγχάνουμε ένα επίπεδο κοινωνικού κράτους και λειτουργία των κοινωνικών υπηρεσιών, να μην μπορεί να δέσουμε κάτι. Ή τουλάχιστον να διατηρήσουμε τον πυρήνα. Ουδέποτε δημιουργήθηκε ένα τέτοιο είδους κεκτημένο. Ξεκίνησε στην Γερμανία η αλήθεια και η νομολογία του, που τους φάσους και κάπως να στηρίζει τα κοινωνικά δικαιώματα, ύστερα από την επικράτηση της πολιτικής λιτότητας, τα πράγματα έγιναν ακριβώς διαφορετικά και στην ίδια τη Γερμανία. Αλλά αυτό το παρατηρούμε σε όλες τις χώρες. Το παρατηρούμε στη χώρα μας. Δεν υπάρχει κοινωνικό κεκτημένο. Και το δυστύχημα είναι ότι δεν υπάρχει αυτό το κοινωνικό κεκτημένο ούτε στην ομολογία του Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή των δικαστικών θεσμών της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή κυρίως σε επίπεδο του Δικαστηρίου του Λουξεμβούργου. Και ακόμα χειρότερο, ακριβώς αυτό που σας έλεγα, επειδή δεν υπάρχουν κυριολεκτικοί μηχανισμοί για τον Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Χάρτη του Συμβουλίου της Ευρώπης, ουδέποτε το Δικαστήριο του Στρασβούργου κατάφερε να διαμορφώσει έστω και κυκλοφορώς παρά τα όσα συμβαίνουν σε πολλές χώρες εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης, δεν κατάφερε να δημιουργήσει ένα κοινωνικό κεκτημένο για τις διάφορες χώρες στη βάση του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Χάρτη.